Κυριακής να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, κύριε Υφυπουργέ και κύριε Πρόεδρε, ότι θα βρισκόμουν στη θέση εγώ που μιλάω ποντιακά, άπτεστα και τα καταλαβαίνω, να αμφισβητείτε εμέσως η ελληνικότητά μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι στην ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού, όπως εξηγήθηκε, δεν θα μπω σε αυτή την λεπτομέρεια, ότι τα ποντιακά, τα αρβανίτικα, τα βλάχικα αναφέρονται σαν ξένη γλώσσα. Και δεν με ικανοποιεί το γεγονός, ούτε με πείθει, ούτε με καλύπτει, ότι ήτανε σύμβουλοι του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη και έχει την υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις. Αυτός έχει την ευθύνη. Διότι δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να κατανοήσω. Αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρουν την ποντιακή ως ξένη γλώσσα δεν ζουν στην Ελλάδα. Δεν έχουν ακούσει τίποτε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουν ακούσει για γενοκτονίες. Δεν έχουν ακούσει για συλλόγους. Δεν έχουν ακούσει για διαλέξεις, για τη γλώσσα, για τη διάλεκτο. Δεν έχουν ακούσει για τους χορούς, για τη μουσική. Και έρχονται και αναφέρουν την ποντιακή σαν ξένη γλώσσα. Είναι ομή προσβολή και ύβρις εναντίον των ποντίων. Και έτσι το εκλαμβάνω. Και δεν με καλύπτει καμία εξήγηση. Ούτε και το γεγονός ότι αφαιρέθηκε από την ανοιχτή διακυβέρνηση, από τον Open Gov, όπως το λέτε. Οφείλει η κυβέρνηση στο ανώτατο επίπεδο να δώσει εξηγήσεις. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρότατο εθνικό θέμα να θεωρείται μια διάλεκτος, η παλαιότερη διάλεκτος που ομιλείται σήμερα, που έχει σχέση με την αρχαία ελληνική, να θεωρείται ξένη γλώσσα. Γιατί θα γνωρίζετε, και αν δεν γνωρίζετε να μάθετε, ότι η ποντιακή ομιλείται, η αρχή της ανάγεται στον 8ο αιώνα, τότε που εγκατασταθήκανε οι Πόντιοι πρόσφυγες από την Ιωνική Μίλητο στην περιοχή του Πόντου, και έκτοτε, ομιλείται αδιαλείπτως. Και σήμερα ακόμη, 100 χρόνια μετά τον εκδιωγμό των Ελλήνων Ποντίων από τις πατρογονικές τους εστίες, ομιλείται σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στην Κοζάνη, στο Κυλκής, στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, όπου έχουν φύγει πάρα πολλοί μετανάστες, αλλά και στον Πόντο υπάρχουν μουσουλμάνοι ποντιόφωνες που μιλούν την ποντιακή γλώσσα. Οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι. Μα έχουν γραφεί πάρα πολλά για αυτά τα θέματα. Έχουν γίνει διαλέξεις. Δεν γνωρίζαν αυτοί οι ανιστόρητοι, οι αδαείς που αναφέρουν την ποντιακή ως ξένη γλώσσα? Δεν ακούσανε τίποτε, εκτός και αν είναι ξένοι, αν δεν είναι Έλληνες ή εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Γιατί δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Η ποντιακή λοιπόν είναι η μόνη διάλεκτο σήμερα που είναι στενά συνδεδεμένη με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ομιλείται στον Πόντο από 300 περίπου χιλιάδες μουσουλμάνους ελληνόφωνους, όπως αναφέρει και ένας Τούρκος συγγραφέας, ο Ομέρ Ασάν, ο οποίος και ο ίδιος μιλάει ποντιακά, και όπως λέει ο καθηγητής της ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο Πίτερ Μάγκριτς, περιγράφει τα ελληνικά της περιοχής της Τραπεζούντας ως υποδιάλεκτο της ποντιακής γλώσσας, η οποία περιέχει ανεπτυγμένο αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο, αλλά και αρχαία γραμματική. Αυτήν λοιπόν τη γλώσσα, με την οποία αναφέρονται έτσι ξένοι ερευνητές και συγγραφείς, εμείς εδώ την θεωρούμε ξένη.
δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική, δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμη, με ποιο σκεπτικό και ποιοι, δεν υπήρχε ένας από αυτούς που χειριζόταν το διαδίκτυο, δεν υπήρχε ένας να καταλάβει ότι αυτό που έγινε είναι θέμα μεγάλο, εθνικό, πρόβλημα μεγάλο, εθνικό, που δεν ξέρουμε αν δεν το εκμεταλλευτούν κάποιοι για να δημιουργήσουν και μειονοτικά θέματα μαζί με όλα τα άλλα που έχουμε μέχρι σήμερα. Και έτσι, για να κλείσω έτσι, ναι, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, και επειδή γνωρίζετε και πολύ καλά, να σας πω 2-3 στοιχεία με τα οποία συνδέεται η αρχαία ελληνική, γιατί διατηρήθηκαν πολυάριθμες αρχαίες ελληνικές λέξεις. Έτσι, όπως το βοτίδ, που σημαίνει το τσαμπί, ο λιμός που σημαίνει πείνα, το οτί που σημαίνει το αυτί, το έγκα από το ίνεγκα που σημαίνει έφερα, τεμόν που σημαίνει δικό μου, από το τεμέτερο, το ημέτερον, το στούδ που σημαίνει το κόκαλο, το ηλάζω κτλ. Υπάρχουν πολυάριθμες λέξεις στην Ποντιακή. Ωραία. Που είναι συνδεδεμένες. Αυτή λοιπόν τη γλώσσα, δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση την παρουσίασε σαν ξένη γλώσσα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο.